την επιβεβαίωση ενός κρούσματος κορονοϊού στην Άρτα, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου με σχετική της ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, θετικός βρέθηκε νεαρός άντρας, ο οποίος προσήλθε μόνος του για εξέταση στο νοσοκομείο της Άρτας, έχοντας παρουσιάσει ελαφρά συμπτωματολογία. Έχει τεθεί σε καραντίνα στην οικία του και παρακολουθείται από την ειδική ομάδα λοιμοξιολόγων του νοσοκομείου. Σε καραντίνα έχουν τεθεί όλες οι στενές επαφές, ενώ από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω διαδικασία εχνηλάτησης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κυριακής, ελέγχθηκαν στην Κέρκυρα 56 δείγματα, στο Πανεπιστημιακό 21, στο Φιλιάτι 7, στη Λευκάδα 6, στην Πρέβεζα 6, στην Άρτα 11, στο Χατζικώστα 11. Σύνολο 118 και αρνητικά τα 115, ενώ υπήρξαν 3 νέα επιβεβαιωμένα θετικά. Τα 2 είναι παιδιά από το στενό οικογενειακό περιβάλλον των Σέρβων με το εστιοπλοϊκό στη Λευκάδα. Μάλιστα, τόσο οι γονείς όσο και τα 3 παιδιά βρίσκονται πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και το τελευταίο κρούσμα είναι ο 23χρονος από την Άρτα. Στο μεταξύ, στα σύνορα της Κακαβιάς βρέθηκε το Σαββατοκύριακο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, λαμβάνοντας συνολικά πάνω από 1000 δείγματα. Αρχικά υπήρξε ικανοποίηση από πλευράς των αστυνομικών και των τελωνιακών υπαλλήλων, που εδώ και πολλές ημέρες ζητούν μόνιμη τοποθέτηση κλιμακίου στις πύλες εισόδου με τη γειτονική Αλβανία, όπου η κατάσταση δεν είναι καλή. Και ενώ το Σάββατο υπήρξε ανακούφιση, αυτή δεν κράτησε παρά μόνο λίγες ώρες, καθώς τη Δευτέρα το κλιμάκιο πήρε τα δείγματα και αποχώρησε από την Κακαβιά χωρίς καμία ενημέρωση για το αν θα επιστρέψουν ή όχι για να κάνουν ελέγχους. Τα δείγματα πάρθηκαν και αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων, αλλά μέχρι τότε σιγά σιγά του για το αν θα επιστρέψει το κλιμάκιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως είπε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία σύνορα, βάζοντας εντός αυτών και την Κακαβιά. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Αλέξανδρος Βαγγελής, μίλησε για τις εξελίξεις, λέγοντας ότι το κλιμάκιο πήγε, πήρε δείγματα και έφυγε, χωρίς καμία άλλη ενημέρωση για το τι μελιγενέστε στα σύνορα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι θα είναι σε διαρκή επιφυλακή και ότι αν χρειαστεί θα επανέλθουν για την τοποθέτηση του κλιμακίου του ΕΟΔΗ στα σύνορα της Κακαβιάς. Αυτό το που μάθαμε και εμείς το Σάββατο το πρωί είναι ότι το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ τελικά ανέβηκε στην Κακαβιά, πήρε πάνω από 1000 δείγματα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν καθολικός ο έλεγχος που κάνανε, περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση από επάνω. Πήραν 1000 δείγματα και σήμερα ανέβηκε ένας υπεύθυνος από τον ΕΟΔΗ για να πάρει τα δείγματα αυτά και να κάνουν προφανώς τον έλεγχο και να δούμε τι έδειξε ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το ζήτημα αυτό το αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή. Οι συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω του Προέδρου και του Γραμματέα και των υπολείπων και των υπολείπων μελών ήταν συνεχείς σε ανώτατο επίπεδο, τοπικά και με την περιφέρεια και με τον ΕΟΔΗ. Θεωρούμε ότι καταλυτικό ρόλο στο να γίνει αυτή η διαδικασία ήταν το γεγονός ότι ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο ο κύριος Πρωθυπουργός και θεωρούμε ότι το ζήτημα αναδείχθηκε όπως έπρεπε για να φτάσει και να δοθεί λύση σε ανώτατο επίπεδο. Τώρα, το τι θα γίνει, εμείς θα είμαστε εδώ. Να γνωρίζετε ότι βρίσκομαι εγώ σε αυτή τη θέση σήμερα, διότι ο πρόεδρος είναι στον Εύρο, γιατί παράλληλα έχουμε και το ζήτημα το μεταναστευτικό και καλούμαστε να έχουμε τον έλεγχο και σε άλλο σημείο γεωγραφικό της χώρας. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε το θέμα και αν δούμε ότι σταματήσει. Γιατί, να σας το πω ξεκάθαρα, τα μέλη μας μετέφεραν ότι το δέχτηκαν θετικά αυτό το πράγμα. Είχαν μία ασφάλεια στον εργασιακό τους χώρο και αυτό το πράγμα μεταδόθηκε σε όλους μας. Αν αυτό το πράγμα σταματήσει, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι και θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας πάλι τις επόμενες μέρες για να έχουμε αυτό το οποίο έγινε και το Σαββατοκύριακο πάνω στην Κακαβιά. Δεν έχουμε ενημέρωση. Είναι η ώρα η οποία έχει ανεβεί πριν από λίγο το κλιμάκιο επάνω του ΕΟΔΗ, επίσημα, από την αρχή, από κάποια αρχή ενημέρωσης, δεν υπάρχει σε εμάς για να τη μεταφέρουμε και στους συμπολίτες μας. Άρα κύριε Βαγγελή, για να το καταλάβουμε, γιατί βάζετε μέσα μια παράμετρο αυτό της έλευσης του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν κατανοώ πώς η έλευση του Πρωθυπουργού έχει να κάνει με την παρουσία του κλιμακίου μόνο το Σαββατοκύριακο στην Κακαβιά. Όχι. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο. Έχετε παρουσιάσει στοιχεία που δείχνουν ότι μπαίνουν μέσα σε μια εβδομάδα περίπου. Μπαινοβγαίνουν, να το πω πιο σωστά, 30.000 κόσμος. Πολύ σωστά. Απέναντι στην Αλβανία αποτυπώνεται μια κατάσταση που δεν ξέρουμε κι εμείς φυσικά. Ό,τι μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη γείτονα χώρα. Και θεωρείται επιβλημένη η παρουσία του ΕΟΔΗ εκεί, όταν θέλεις να έχεις ανοιχτά τα σύνορα. Γιατί
η κυβέρνηση διατείνεται ότι θέλει ανοιχτά τα σύνορα. Ακριβώς. Εμείς αυτό το οποίο τονίσαμε το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι τα σύνορα ήταν ανοιχτά. Μάλιστα, η γλώσσα μας να το δηλώνουμε συνεχώς. Τώρα, από εκεί και μετά είπα ότι δόθηκε λύση σε ανώτατο επίπεδο και θεωρούμε ότι η έλευση του Πρωθυπουργού θεωρούμε ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό.